ο φύλακας άγγελος μας, ο κάθε ένας φύλακαν άγγελο. Τι ακριβώς κάνει, και για να λέγεται φύλακας, σημαίνει ότι κάποιες ενέργειες του είναι για την προστασία μας. Μετά την κοίμηση μας, πάει σε άλλο βαφτισμένο χριστιανό. Δεν ξέρω. Αλήθεια, αν πάει αλλού μετά. Δεν ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρει ως την ώρα που θα πάω ενώπιον του Χριστού να με βοηθήσει να περάσω τα δαιμονικά τελώνια. Φαντάσου που να φτάσουμε στο τελώνιο του εγωισμού. Τι θα πω εγώ. Του θυμού που έχει τόσον κόσμο επλήγωσα. Με το θυμό μου. Τι θα πω. Ο άγγελος μου εκείνη την ώρα δεν με λέει, μα έκαμε και καλές ομιλίες σιώνα. Λοιπόν, και εξαιτίας των ομιλιών του βοήθησε κόσμο να μετανοήσει. Συγχώρα το Χριστέ μου, συγχωρεμένος. Μετά να πάω πιο πάνω, ας πούμε, εγκλειτώσαμε το τελώνιο του θυμού. Λοιπόν, φλιαρία. Να πεις με φλιαρία, βέβαια. Αφού λέει, κάθε αρχός λόγος θα δώκουμε λόγος στον Θεό. Εκεί θα πω με τόσο φλίαρος. Λοιπόν, ένα που ένα έρθει ο Άγιος Ιάκωβος, ένα με υπερασπιστεί, ένα του πει Χριστέ μου και εγώ εφλιαρούσα, εφλιαρούσε και η μάνα του και έκαμε τον μας Αγίους, άιστον και τον καημένο να περάσει. Λοιπόν, στο κάτω-κάτω τα πιο πολλά πράγματα που ήταν καλά ή ήταν κακά πράγματα. Κάποτε ρώτησα τον γέροντα, είμαι φλίαρος, είμαι και εγώ παιδί μου. Να το μάτσο πρέπει και πάρει ώρας με έτσι. Λέει μου, να λες καλά πράγματα. Να λες καλά πράγματα. Και δυνατόν όχι δικά σου, αυτά που είδες σε άλλους, στους γονείς σου και σε εμάς. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτός που έχει χάρισμα λόγου, να το κάνει για το καλό των άλλων. Αυτός που έχει χάρισμα σιωπής, να σιωπά, χωρίς να κρίνει αυτούς που μιλούν. Έτσι. Δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες το ίδιο. Λοιπόν, ο φύλακας άγγελος, βοηθά τη σωτηρία μας. Αυτή είναι η απάντηση. Ο φύλακας άγγελος βοηθά τη σωτηρία μας. Η οποία σωτηρία μας αρχίζει από την ώρα που είμαστε, έχουμε συλληφθεί μία ημέρα έμβρια στον κόλπο της μητέρας μας. Από εκείνη την ώρα έχουμε φύλακαν άγγελο. Λοιπόν, οι βαφτισμένοι Ορθόδοξοι, κάμε καλά που το ρωτήσατε τούτο, την ώρα της βαπτίσεως τους παραλαμβάνουν με τον πλέον επίσημον τρόπο. Φύλακαν άγγελο, λέει ο ιερέας, άγγελος Κυρίου, προπεροβέτω έμπροσθεν αυτού, πάσα στα σημέρα τη ζωή. Άγγελος Κυρίου. Πάτε μετά εσείς οι έγκαμοι να παντρευτείτε, το ίδιο λέει μέσα στις ευχές του γάμου. Άρα από καιρού εις καιρών ανανεώνεται ο φύλακας άγγελος. Άλλος είναι πρώτης βαφτίσεως, άλλος από τα βαφτίσια και μετά, άλλος από το γάμο για τους εγγάμους, άλλος για τους μοναχούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που δεν είναι βαφτισμένοι, οι καλοπροαίρετοι, έχει πολλούς που δεν είναι βαφτισμένοι, αλλά είναι καλοσυνάτοι άνθρωποι. Ακούν τη συνείδησή τους. Έχουν και αυτοί φύλακαν άγγελο. Αυτοί όμως που είναι κακοπροαίρετοι, δεν έχουν φύλακαν άγγελο. Ακόμα και οι βαφτισμένοι, οι κακοπροαίρετοι, βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση ο άγγελός τους. Έτσι. Αλλά κάνουν κάτι. Λοιπόν, ήρθε χτες μια. Να με ευλογήσεις πάνω στην κεφαλή, λέει, ήρθε από την Ελλάδα, ούτε την ήξερα. Είδαν ότι ευλόγησε ένα-δυο άλλους, σε ζήλεψε. Δεν ένιωθα καλά, ενώ στους άλλους ένιωθα πάρα πολύ καλά. Και κάποτε αυτοσχέδιες ευχές. Μα μόλις έβαλα το χέρι μου πάνω στο κεφάλι της, ένιωσα ότι έβαλα το πάνω σε καρφιά. Έκαμε έναν έτσι, ρώτησε, μην πιένεις καλέ στους μάγους και μετά θέλεις που μέναν ευλογία. Έτσι το είπα, και έχω δει ορατικό. Μα πήγαινε να παγιά, λέει μου, τώρα σταμάτησα. Είναι μετάνιωσες όμως, λάδος. Ή μετάνιωσες, αλλά μετάνιωσες λίγο.
Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει για να αισθανθώ έτσι αρχιερέας άνθρωπος? Ότι ο άγγελος της επληροφόρησε με. Μπορεί σε μια απόσταση από αυτήν, αλλά ήρθε και είπε μια ευκαιρία. Εσύ είναι τρίγινη γυναίκα. Εντάξει, εντάξει, να το ρυθμίσω, λέω. Να βρεις πνευματικό, λέω, της, αυστηρό. Να σε βοηθήσει να μετανοήσεις, να κλάψεις. Ορισμένες αμαρτίες είναι πολύ μεγάλες. Δεν φτάνει μόνο να εξομολογηθούμε. Πρέπει να μετανοήσουμε για να κλείσουν οι πληγές της ψυχής. Να επουλωθούν. Τέτοιες αμαρτίες είναι οι εκτρώσεις. Τα μαγικά. Το να βλασφημίσουμε, το να αρνηθούμε τον Χριστό. Εφεύγουν οι άγγελοι. Οι τασαρκικά, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι ομοφιλοφιλίες, φεύγουν οι άγγελοι, έρχονται οι δαίμονες. Αλλά μόλις μετανοήσουν οι άνθρωποι, πλησιάζουν πάλι οι άγγελοι. Έτσι. Η μάνα μου, ο Άγιος Ιάκωβος, έβλεπε του κάθε ενός το φύλακαν του άγγελου. Φαντάσου τι άνθρωπος ήταν, ε. Πήγες σε ένα γιατρό, καθηγητή, τον Παπαζάκο, να τον δει στο νοσοκομείο και λέει του, πώς σε λένε, καλέ μου κύριε, του λέει Γεώργιον. Καλός άνθρωπος είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής, ναι, λέει, διδάσκος στην ιατρική σχολή. Είσαι καλός άνθρωπος, πού το κατάλαβες γεροντά, λέει, είναι καλός άνθρωπος. Είναι δίπλα σου, φύλακας σου άγγελος, παιδί μου. Δεν απέστην από σου. Πρόσεχε όμως, μέχρι τέλους, μπορεί να φύγει, του λέει. Μετά το διαζύγιο, και το προηγούμενο άγγελο. Ναι, τώρα μπήκε σε σχολαστικισμού που μόνο οι Φράγκοι του κάνουν. Οι Φράγκοι φτάσαν στο σημείο να διαρωτούνται αν οι άγγελοι είναι αρσενικού ή θηλυκού γένου. Μην γίνεστε γελοί. Με συγχωρεί. Έτσι. Να ρωτάτε πράγματα που αφορούν τη σωτηρία σα. Έτσι. Όχι την περιέργειά σα. Άλλον τώρα, άλλον τάλλον. Απαντήσεις υπάρχουν, αλλά πολλές φορές έχω σταματήσει να απαντώ σε όλα. Είναι προτιμότερο μια ξυπνάδα δική μου, που δεν είναι ξυπνάδα, είναι βλακεία, είναι προτιμότερο ένα χιούμορ παρά μια απάντηση στετράγωνη. Έτσι.